Με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, οι μαθητές των Λυκείων της Καβάλας την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα μέσω συναυλίας με το σύνθημα «Όχι στη βία κατά των γυναικών». Ως γνωστόν, ο Δήμος Καβάλας έχει δομές που στηρίζουν και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά έχει και δομές που στηρίζουν την βία κατά των γυναικών. Όχι μόνο όμως αυτό, την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, αλλά τελευταία επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλα μέλη της οικογένειας και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καλέσει μαθητές λυκείων να έρθουν να τραγουδήσουν για τη γυναίκα. Θα είναι παρόν και το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καβάλας, ώστε να ενημερώνει για τις δράσεις του, να ενημερώνει τις γυναίκες ότι υπάρχει αυτό το συμβουλευτικό κέντρο και είναι αρρωγός στα προβλήματά τους. Αυτό θα συμβεί αυτή την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης, η οποία θα είναι ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως, μία συναυλία αφιερωμένη στη γυναίκα. Την ονομάσαμε «Νότες Εφηβείας». Η ώρα 11 το πρωί. Βεβαίως ο καλύτερος σύμμαχος τέτοιων περιπτώσεων είναι η σιωπή. Γι' αυτό και εγώ θέλω να χαιρετήσω και τον Δήμο αλλά και, και την Επιτροπή Ισότητας αλλά και το Συμβουλευτικό Κέντρο και βεβαίως εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε άλλο διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας παρά να συνδιοργανώσουμε, να βοηθήσουμε με τον τρόπο που μπορούμε με τη συμμετοχή των σχολείων στα τραγούδια ή τη συμμετοχή των σχολείων που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά, γιατί από εκεί ξεκινάει η παιδεία των ανθρώπων. Να συγχαρώ λοιπόν για αυτή την πρωτοβουλία, για τις ελάχιστες, τις λίγες, όποιες περιπτώσεις είναι αυτές, ενδεχομένως είναι και περισσότερες γιατί είναι κρυφές, όπως λέει και η δήμαρχός μας εδώ, αλλά θα πρέπει αυτά όλα να γινόμαστε όλοι κοινωνία, ώστε να μπορούμε να τα αποφεύγουμε στο μέλλον. Ο πώς και στόχος της εκδήλωσης είναι να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, γιατί στόχος του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι να στηρίξει οποιαδήποτε γυναίκα υφίσταται κάποια μορφή βίας, αλλά και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία για το ευαίσθητο αυτό κοινωνικό θέμα, δηλαδή της κακοποίησης των γυναικών. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο της Καβάλας στις 25 Νοεμβρίου 2016 στις 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία να έρθει να παρακολουθήσει την εκδήλωση, να ενημερωθεί για την λειτουργία και το σκοπό του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καβάλας. Και πιστεύουμε ότι η δράση θα δώσει ένα ηχηρό μήνυμα για μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βία.